Ανεξέλεγκτη μένεται για δεύτερη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην κεντρική Εύβοια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν για ακόμη ένα 24ωρο να θέσουν υπό έλεγχο την τεράστια φωτιά. Με μηχανήματα και μπουλντόζες δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά προς τα Ψαχνά, κάτι που επετεύχθη. Παράλληλα, οι πυροσβέστες κατάφεραν να προστατεύσουν τα σπίτια στα χωριά Μακρυμάλη, Κοντοδεσπότη, Σταυρό και Πλατανιά, τα οποία κινδύνευαν να καούν. Τις προσπάθειες των ελληνικών δυνάμεων ενισχύουν δύο ιταλικά αεροσκάφη, ενώ αναμένεται και άλλο ένα από την Ισπανία. Η Κροατία, που επίσης είχε ανταποκριθεί στο αίτημα των ελληνικών αρχών, δεν έστειλε αεροσκάφη τελικά, καθώς και αυτή έχει πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Καταφέραμε τα βασικά. Καταφέραμε να προστατεύσουμε τις ζωές των ανθρώπων, να μην υπάρξει καμιά ανθρώπινη απώλεια και να σώσουμε τις περιουσίες των ανθρώπων. Και επίσης ότι η πόλη των Ψαχνών δεν απειλήθηκε με όλες τις παρεμβάσεις και την ωραϊκή προσπάθεια που έγινε από όλους τους συμμετέχοντες. Το ΕΚΑΒ έχει τεθεί σε επιφυλακή, όπως και το νοσοκομείο της Χαλκίδας, που βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για ό,τι χρειαστεί. Η οικολογική καταστροφή πάντως είναι τεράστια, όπως φάνηκε με το πρώτο φως της ημέρας, με έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Ελλάδας να αποτελεί παρελθόν. Το πευκόφυτο δάσος έχει γίνει στάχτη, ένα δάσος που ήταν καταφύγιο άγρια ζωής και ανήκε στην προστατευόμενη περιοχή Natura 2000. Ήταν ένα από τα 19 αισθητικά δάση που διαθέτει συνολικά η Ελλάδα και κομμάτι της οροσειράς της Δρυφής.